Μία ημέρα ύστερα από την επίθεση της Ισραηλινής αεροπορίας εναντίον του Ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, σκοτώνοντας 7 στελέχη των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων 3 υποστρατήγων. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε χθες: «Το διαστραμμένο σιωνιστικό καθεστώς θα τιμωρηθεί από τους γενναίους άνδρες μας. Θα το κάνουμε να μετανιώσει για αυτό το έγκλημα όπως και για άλλα». Τη νύχτα της Δευτέρας συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, παρουσία του Προέδρου της χώρας Εμπραχήμ Ραϊσί, και έλαβε τις απαραίτητες αποφάσεις. Την ίδια ώρα, χιλιάδες Ιρανοί κατέβαιναν στους δρόμους μεγάλων πόλεων, συμπεριλαμβανομένων της Τεχεράνης, του Ισφαχάν και της Ταβρίδας, φωνάζοντας «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Θάνατος στις ΗΠΑ». Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Χωσέιν Αμιραμπντολαχιάν κάλεσε τον πρεσβευτή της Ελβετίας, η οποία εκπροσωπεί και τα αμερικανικά συμφέροντα στην Τεχεράνη, καθώς ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν κανονικές διπλωματικές σχέσεις από το 1980. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας διεμήνυσε στις ΗΠΑ ότι ως σύμμαχος του Ισραήλ οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις του. Η απάντηση της Ουάσιγκτον ήταν άμεση, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Αντριάν Βάτσον. Οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία ανάμειξη στο επίμαχο πλήγμα και δεν γνώριζαν τίποτα απολύτως προτού αυτό εκδηλωθεί. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του State Department, Μάθιου Μίλλερ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ανησυχεί για οτιδήποτε θα μπορούσε να κλιμακώσει την κρίση στην περιοχή. Ωστόσο, ο Αλί Σαμχανί, πολιτικός σύμβουλος του Χαμενεΐ, σχολίασε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν υπεύθυνες, ανεξαρτήτως του αν γνώριζαν για την πρόθεση του Ισραήλ να εξαπολύσει την επίθεση. Πάρα πολύ ωραία. Ξαναζωπυρώνεται λοιπόν ο πόλεμος. Αυτά που λένε εδώ πέρα οι Ιρανοί, που λένε ότι οι ΗΠΑ ως σύμμαχος του Ισραήλ οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις τους, αυτό σημαίνει ότι, παιδιά, όλα οκ, okay, συνεχίζουμε τον πόλεμο. Αυτό είναι το μήνυμα. Αναγνωρίζουμε ότι είστε εσείς, ότι πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος, μας δώσατε το ωραίο το έναυσμα, συνεχίζουμε τον πόλεμο, μα το μακέλεμα, ε. Μετά αυτά που είπαν οι Ουάσιγκτον, δεν έχουμε καμιά ανάμειξη, δεν γνώριζαν τίποτα κτλ. Και ανησυχεί η Ουάσιγκτον για οτιδήποτε θα μπορούσε να κλιμακώσει την κρίση στην περιοχή, η απάντηση αυτή είναι ότι το μήνυμα ελήφθη. Παιδιά, οκ, okay, συνεχίζουμε, ακάθεκτη. Όσο πιο πολλά όπλα καταναλωθούν, τόσο πιο καλό για όλους μας. Και για σας και για μας. Πολύ απλά.